Ο Εύρος συνεχίζει να μετρά τις πληγές του μετά το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας, παράλληλα όμως συνεχίζεται και η μάχη με την πανδημία. Τη Δευτέρα αποφασίστηκε να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας τμήμα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Διδημοτήχου, όπου εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού σε εκπαιδευτικό. Στα σχολεία λειτουργούν κανονικά εκτός από ένα τμήμα στο 5ο Δημοτικό, στο 3ο, με συγχωρείτε, 3ο Δημοτικό Σχολείο Διδημοτήχου. Είναι κάτι το οποίο πλέον το έχουμε συνηθίσει, στο κάπου-κάπου σε κάποιο σχολείο να υπάρχει κάποιο κρούσμα. Ευτυχώς στα σχολεία τουλάχιστον του Δημοτήχου τα κρούσματα έμειναν μόνο σε επίπεδο αριθμού ένα ή δύο ατόμων και δεν είχαμε κάποια εξάπλωση και στο παρελθόν και ακόμα. Ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Η απόφαση αναφέρει ότι η λειτουργία του τμήματος θα ανασταλεί έως τις 11 Φεβρουαρίου. Ήδη έχουν ενημερωθεί γονείς και μαθητές, ενώ ο Δήμος Δημοτήχου παραμένει σε επικοινωνία με τις αρχές για την περαιτέρω ενημέρωση και συνδρομή εφόσον απαιτηθεί. Στο πλαίσιο περιορισμού της εξάπλωσης στον Δήμο, πραγματοποιούνται τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι του πληθυσμού από κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Έχουμε φροντίσει κατά κάποιον τρόπο να υπάρχει μια περιοδικότητα στα τεστ, ανά κάποιο χρονικό διάστημα να γίνονται, ώστε κάπου να έχουμε γνώση της κατάστασης και να μπορούμε να προλάβουμε κάποια εξάπλωση. Στην αρχή, όπως καταλαβαίνουμε, υπήρχε μια επιφύλαξη, αλλά τώρα κάπου ο κόσμος άρχισε να αισθάνεται λίγο πιο άνετα, έρχεται στα τεστ. Κάθε φορά ο αριθμός είναι μεγαλύτερος και στους μεταξάδες, δεύτερη φορά που πήγαμε, και εδώ στο Δήμο ήταν μεγαλύτερος από την πρώτη φορά.